25 μέρες πριν την έκθεση Γουέστια έχουν διατεθεί και τα 130 περίπτερα σε εκθέτες από τη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιωνίου. Η πρώτη κλαδική έκθεση τουρισμού, εστίασης και αναψυχής θα φιλοξενηθεί στο Παμπελοπονησιακό το τρίμερο 9 με 11 Απριλίου. Ανακοινώνει σήμερα ότι ο στόχος που είχε τεθεί για την πρώτη κλαδική έκθεση εστίασης και αναψυχής στη Δυτική Ελλάδα επετεύχθη. Παρά το γενικότερο οικονομικό κλίμα και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, 25 μέρες πριν την έναρξη της έκθεσης έχουν ήδη διατεθεί όλα τα διαθέσιμα περίπτερα σε 130 εκθέτες από την Νοτιοδυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Δεν έχει κάποιος κάποιο λόγο να φύγει από την Πάτρα ή γενικότερα από τη Δυτική Ελλάδα να ψάξει να βρει οτιδήποτε αφορά την προμηθευτική αλυσίδα της εστίασης, είτε αφορά αυτοτρόφιμα, είτε αφορά εξοπλισμούς, είτε αφορά υπηρεσίες, είτε αφορά ποτά. Οργανωτικός φορέας της έκθεσης είναι ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας, με τη στήριξη και την αιγίδα φορέων αυτοδιοίκησης, επιμελητηρίων και επαγγελματικών οργανώσεων από όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Ούτως ώστε τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα εστιατόρια να φτιάξουν πρωινό με την λέσχη αρχιμαγείρων Ελλάδος, η οποία θα βρίσκεται μαζί μας, προκειμένου να χρησιμοποιούμε τα ελληνικά και καλά προϊόντα στο ελληνικό πρωινό, με το Σύλλογο Μπάρμεν της Ελλάδος θα φτιάξουμε το ελληνικό κοκτέιλ, ούτως ώστε να φτιάχνουμε και να πίνουμε κοκτέιλ με ελληνική βάση. Η Γουέστια θεσμοθετείται από φέτος, ένα γεγονός το οποίο θα γίνεται κάθε χρόνο, προκειμένου να έχουν ανάπτυξη η εστίαση, η αναψυχή και ο τουρισμός και όλη η προμηθευτική αλυσίδα. Η Γουέστια θεσμοθετείται από φέτος ως η ετήσια συνάντηση ξενοδόχων, επιχειρηματιών, προμηθευτών, επαγγελματών εστίασης και αναψυχής, με έμφαση στις ανάγκες των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων του χώρου.